Καλησπέρα. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και φτάσαμε σίγουρος στο βραδινό vlog. Είναι δυνατό κομμάτι αυτό το vlog. Λέω από τώρα προσοχή στα σχόλια και προσοχή στην επίκριση και την κατάκριση. Να δούμε αυτά που μας γράφει η κοπέλα με αγάπη, ενσυναίσθηση και κατανόηση. Ο τίτλος που έβαλε η φίλη είναι «Πιστεύω πως δεν μπορώ να ερωτευτώ». Εγώ επέλεξα μέσα από την επιστολή τη τον τίτλο στις σχέσεις μου απατώ, αλλά δεν δέχομαι να με απατούν. Παρόλο που και οι δύο είναι... και τα δύο είναι σχετικά με το περιεχόμενο. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγαπή μου. Ακούω όλα τα βλόγ σα και κάποια με αντιπροσωπεύουν αρκετά. Είμαι μια κοπέλα 29 χρονών. Είμαι αρκετά ευπαρουσίαστη και μορφωμένη. Να ζήσεις αγαπή Πάντα είχα τι κατακτήσει μου. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην πολιορκείται από το αντίθετο φίλο. Πάντα είχα φλερτ, σχέσεις κτλ. Αλλά στις πλήστες ήμουν απλά εκεί, χωρίς συνέστημα. Δεν ήμουν ποτέ 100% αφοσιωμένη. Σε όλες τις σχέσεις μου ήμουν άπιστη, χωρίς να το λέω αυτό με χαρά. Αντιλαμβάνομαι πως δεν είναι σωστό και ηθικό, πόσο μάλλον δεν δέχομαι να μου το κάνω. Όταν ήμουν στην ηλικία 19-24, είχα μια σχέση για 5 χρόνια, η οποία, στην οποία ήμουν πολύ ερωτευμένη και 100% αφοσιωμένη σε αυτή, μόνο σε αυτή τη σχέση. Άρα δεν είναι σε όλε τι σχέσει σου που απατάς. Μετά την πρώτη σοβαρή σχέση στη ζωή σου, μετά που χώρισε, άρχισε να απατάς, Δεν είναι σε όλε τι σχέσει που απατά. Από τη στιγμή που δεν απάντησε σε μια σχέση 5 χρόνων και ήσουν απόλυτα αφοσιωμένη, σημαίνει ότι δεν το έχει μέσα σου να πατά. Τώρα να δούμε γιατί απατά. Δεν το έχει μέσα σου με την έννοια του δεν είσαι γεννημένη παίχτρια. σω. Χώρισα <χωρίσα> γιατί οι γονεί μου για διάφορου λόγου δεν τον ήθελαν και τα λοιπά. Α, άρα χώρισε γιατί δεν τον ήθελαν οι γονεί σου, όχι γιατί δεν πήγε καλά η σχέση σου. Μετέπειτα σε όσε σχέσει έκανα, πάντα απιστούσα. Η τελευταία μου ήταν με κάποιον 12 χρόνια μεγαλύτερο μου, ο οποίος μου πρόσφερε ασφάλεια, σίγουρα, Αρχικά με ήθελε και με διεκδικούσε πολύ, μου έδειχνε πως ήταν τρελό για μένα και εγώ τίποτα το ιδιαίτερο. Να μην μπαίνετε σε σχέσεις άμα δεν νιώθετε κάτι το ιδιαίτερο. Μόνο όταν νιώθουμε κάτι το ιδιαίτερο μπαίνουμε σε σχέση. Όταν πήρε επιτέλου την απόφαση και θεώρησε ότι ίσω αυτό να είναι ο άνθρωπό μου, δεν παίρνουμε την απόφαση του άνθρωπο μα. Το νιώθουμε ότι είναι ο άνθρωπό μα. Και εγώ να μην το έβλεπα, και θεώρησε ότι ίσω αυτό να είναι ο άνθρωπό μου, και εγώ να μην το έβλεπα, τον έφερα σπίτι μου στην οικογένεια μου, τότε ανακάλυψα πως αυτός ο άνθρωπος με απαντούσε με δύο κοπέλες ταυτόχρονα. Εννοείται πως αυτό δεν θα το συγχωρούσα με τίποτα και έτσι χώρισα χωρίς κάποια συζήτηση. Χωρίς κάποια συζήτηση. Ξέρω τώρα, θα μου πείτε εσύ να τα κάνεις είναι εντάξει αλλά να σου το κάνουν όχι. Αναγνωρίζω το σφάλμα μου, αλλά δεν δέχομαι να μου το κάνω. Είναι εγωιστικό, το γνωρίζω. Έχω προσέξει πως γενικά με τις σχέσεις που κάνω, όταν φτάνω σε σημείο να το πάρουμε στα σοβαρά, με διακατέχει κάποιο είδου φόβος και φεύγω ή προσπαθώ να βρω αιτίες και αφορμές για να το τελειώσω. Να σας μιλήσω τώρα για την οικογένεια μου γιατί πιστεύω πως παίζει σημαντικό παράγοντα, πως παίζει σημαντικό ρόλο για αυτή μου τη συμπεριφορά. Δεν είμαι και ψυχολόγος αλλά θεωρώ πως παίζει. Σίγουρα παίζει. Ο πατέρα μου είναι ένα τυπικό πατέρα με τη δουλειά του, τι επιχειρήσει του, επιτυχημένο σχετικά με μια καλή δουλειά και ένα καλό όνομα. Από μικρή ηλικία ο πατέρα μου με αντιμετώπιζε ξεχωριστά εμένα, το κορίτσι, και ξεχωριστά τον αδερφό μου που είναι αγόρι. Πάντα ό,τι ζητούσα εγώ ήταν όχι σε εξόδου κτλ. Πάντα αυστηρό μαζί μου ενώ με το αγόρι όχι. Έτσι, όλο αυτό με έκανε από μικρή ηλικία να είμαι αντιδραστική, μαχήτρια και δυναμική σε σχέση με τον αδερφό μου. Οι γονεί μου θεωρούν πω εγώ είμαι η δυναμική του και μπορώ και μόνη μου να τα καταφέρω. Δεν σκέφτονται ότι ίσω να έχω και εγώ κάποιε ευαισθησίε ή ανάγκε. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με τα δυνατά παιδιά. Οι γονεί τα αφήνουν μόνα του, έτσι εκεί σου λέει: Μπορεί, μπορεί αυτό. Είναι λάθο αυτό το πράγμα. Ό,τι κάνω για τον πατέρα μου είναι λάθο και πάντα με αντιμετωπίζει με ειρωνία. Μήπω σε ζηλεύει και ε, 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 ανταγωνιστικά ο πατέρα σου, σε ζηλεύει σαν προς άνθρωπο προ άνθρωπο. Όλο αυτό με έκανε να είμαι σε όλα ανέσθητη. Νιώθω πως δεν έχω αισθήματα πλέον, είτε καλά είτε κακά, σε σημείο που με φοβίζει ο ίδιος με αυτός. αυτό Αυτό που περιγράφεις ως αναισθησία, κάποια έντονη άμυνα συμβιβαστική είναι. Μια άμυνα του εαυτού σου για, α, από αντίδραση στον πόνο, το ψυχικό που βιώνεις. Πώς μπορώ να διαγράφω ανθρώπους από τη ζωή μου που ήταν η καθημερινότητα μου τόσο απλά. Πώς μπορώ να μην νιώθω τον πόνο ή την πίκρα. Είσαι μουδιασμένη ψυχολογικά, συναισθηματικά είσαι μουδιασμένη, βρίσκεσαι σε άμυνα. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει από τα 24 σου εδώ και 5 χρόνια, από τότε που υπέκυψες τις πιέσεις του γονέου σου και χώριζες από την πρώτη σου αγάπη. Οι γονεί μου με σπούδασαν και του υπερευχαριστώ γι' αυτό, αλλά ο πατέρα μου μου το χτυπάει συνεχώ ότι του έφαγα αρκετά χρήματα κτλ. Ενώ ο αδερφό μου του τρώει περισσότερα, αλλά δεν βλέπουν την αδικία. Πριν λίγα χρόνια έκανα τον πατέρα μου τσακωτό με μια άλλη κοπέλα. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Δεν είπα κάτι στη μητέρα μου. Μου ορκίστηκε τότε ο πατέρας μου πως δεν θα το ξανακάνει. Και έτσι δεν έκανα κάτι για να μην χαλάσω την οικογένειά μας και να μην στεναχωρήσω τη μητέρα μου, την τέλεια σας οικογένεια. Sorry που το λέω αυτό. Ούτε αυτό το εκτίμησε ο πατέρας μου. Συνέχιζε να με πολεμά κάθε στιγμή. Μου έμεινε φόβο, πιστεύω από τότε, πω όλοι οι άντρε αυτό κάνουν, απατούν και με έκανε πολύ καχύποπτη. Μήπω το από τότε ξεκίνησε και εσύ να πατά, όταν έπιασες τον πατέρα σου τσακωτό με μια άλλη κοπέλα. Αυτό που φοβόμαστε πολλέ φορέ να μα το κάνουμε, πάμε και το κάνουμε εμεί. Όποιο γνωρίσω και ό,τι κάνω, οι γονεί μου θα έχουν άποψη ότι δεν είναι καλό, είναι άσχημο, δεν μου ταιριάζει, άλλα περίμενα για μένα, δεν μου αξίζει κτλ. Έτσι με κάνουν και εμένα να μην προχωρώ γιατί όλο αυτό με επηρεάζει. Βεβαίω σε επηρεάζει όλο αυτό. Βεβαίω και έχει άλλες τι υποθέσει με του γονεί σου. Έχει άλλη τα θέματα. Έχει ατέλειωτα θέματα με του γονείς σου. Έχει θέματα τα οποία πρέπει να τα διαχειριστεί. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, με επηρεάζουν μετά και από αυτή τη συμπεριφορά του προ εμένα. Δεν είναι παράξενο. Είσαι 29 ετών, αλλά δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία μέχρι σήμερα. Μπορεί να είσαι 39 και να σε επηρεάζουν. Μπορεί να είσαι 49 και να σε επηρεάζουν αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία, να δυναμώσει και να ρίξει τα γάλματα των γονέων σου που τα έχουν όλα τα παιδιά, όπου όλα τα παιδιά του έχουμε ψηλά του γονεί μα. Πάντα σκέφτομαι βάσει των κριτηρίων του. Έχουν μπει μέσα στο μυαλό σου, σου έχουν βάλει την κασέτα και παίζει μόνη τη. Έχουν καταλάβει το υπερεγό σου. Πάντα σκέφτομαι βάσει των κριτηρίων του, πω δεν θα του αρέσει, δεν θα τον εγκρίνουν κτλ. Και τα λοιπά, έτσι δεν παίρνω στα σοβαρά τι σχέσει και δεν αφήνω τον εαυτό μου να αφαιθεί και να ερωτευτεί. Ξέρω πω θα πείτε πω σα τρέλανα γιατί δεν θέλετε μεγάλε επιστολέ. Απλώ εγώ προσπάθησα να σε εννοψίσω τη ζωή μου μέσα σε μικρή, μια μικρή έκθεση. Συγχωρέστε με, ευχαριστούμε αγάπη. Σα ευχαριστώ. Βυσσική δική μου την αγάπη. Πηγαίνε στην ιστοσελίδα μου. Πήγαινε εκεί που λέει εκδόσει, πήγαινε στι ηλεκτρονικέ εκδόσει, να διαβάσει το βιβλίο Η Ανατομία μια γυναίκα, το οποίο το έχω δωρεάν εκεί πέρα σε flipbook. Διάβασε το σε παρακαλώ πολύ, γιατί θα σου δώσει τη βάση αυτό το βιβλίο. Είναι εισαγωγικό βιβλίο για να καταλάβει πώ λειτουργεί η ψυχολογία μα στι σχέσει μα. Και τα υπόλοιπα βιβλία μου είναι χρήσιμα. Όπω και οι Άνδρε Έχουν Ψυχή, το οποίο, το οποίο επίση υπάρχει δωρεάν σε flipbook στην ιστοσελίδα μου. Αλλά και, το, ο, ο, και τα βιβλία μου που είναι ε, ε, από τι εκδόσει Ψυχογείο, μαμά, Μαμά, «Να Παιδιά, Να μείνω ή να φύγω. Και ο Ψυχολογικό Πόλεμο. Και τα τρία αυτά, αλλά και τα δύο τα προηγούμενα τα οποία τα δίνω δωρεάν στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να βοηθήσουν ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε μια κακοποιητική συνθήκη ψυχικά κακοποιητική, εσύ δεν έχεις φάει ξύλο, δεν, έχεις... δεν, σου πήρε ο πατέρας σου το κεφάλι από τα μαλλιά να σου το βάλει στο πιάτο μας, όπως μας έλεγε η άλλη φίλη της προάλλες, όμως έχεις δεχθεί και δέχεσαι ψυχική βία και ανισότητα. Και η κοροϊδία, να κοροϊδεύει ο πατέρας την κόρη του και να την ηρωνεύεται, για το παράδειγμα τώρα, να σε πιάνει η κόρη σου τσακωτό με τη φιλενάδα και αντί να αναλαμβάνει την ευθύνη σου και να το λες μόνο σου στη γυναίκα σου και να επιλύσετε το πρόβλημα λε την κόρη σου να μην το πει και την κρατά να πατάμε με τον τρόπο αυτό και τη μάνα τη. Εσχρό, εσχρό, εσχρό. Ανάλαβε την ευθύνη σου, κύριε. Από τη στιγμή που απαντά στη γυναίκα σου και από τη στιγμή που σε έχει κάνει τσακωτό η κόρη σου, οφείλει να το πει μόνο σου στη γυναίκα σου. Όχι να βάλει όλο αυτό το τεράστιο βάρο στο παιδί σου να μην το πει στη μάνα του. Και για να μην χαλάσει την οικογένεια. Ποια οικογένεια. Και τι είδου οικογένεια που φέρετε έτσι στην κόρη της. Λοιπόν, κόρη, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Είσαι έξυπνη γυναίκα, είσαι μορφωμένη γυναίκα, διαβάζει τα βιβλία μου που σου είπα. Τα βιβλία δεν φτάνουν, τα vlogs δεν φτάνουν. Χρειάζεται και η ψυχοθεραπεία. Η προσωπική σχέση με έναν ψυχολόγο, ο οποίο θα μάθει την ιστορία σου, θα μάθει το ιστορικό σου και θα δουλέψετε μαζί τα παιδικά και ενήλικα σου τραύματα. Παναγία μου, παναγία μου, παναγία μου, πόση ζημιά σου εκάμα. Χριστέ μου, πόση ζημιά σου εκάμα. Πόσοι, πόσι, 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 Oh. Είναι τραγικό. Και κάποιο ο οποίο ακούει την ιστορία σου, που είναι άσχετο, γι' αυτό είπα από την αρχή: Προσέξτε πάρα πολύ στα σχόλια, θα πει Α, ah, την μπίπ. Απατάει όλου του του Την μπίπ που είναι αυτή, ή είναι κακομαθημένη. Επειδή τα έχει βρει όλα έτοιμα και τη σπούδασαν οι γονεί τη, και οι γονεί τη έχουν καλή οικονομική κατάσταση, και επειδή είναι όμορφη και πάντοτε την, την πολιορκούν οι άντρε, ή βρει και κάμνη, μπορεί να πει κάποιο άσχετο. Άσχετο. Η περίπτωση δική σου, έτσι όπως τον περιγράφει, είναι καθαρά περίπτωση στην οποία οι μηχανισμοί άμυνα που χρησιμοποιεί για να αποφύγει τον πόνο που είναι βαθιά κρυμμένα μέσα σου είναι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνα, οι οποίοι καταλήγουν να σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι με τρόπου που η ίδια σου δεν επικροτεί. Μπράβο σου που το παραδέχεσαι στην επιστολή ότι έχει απαντήσει του συντρόφου σου. Μπράβο σου. Γιατί αν δεν λέμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Είπα, προσέξτε πάρα πολύ από τα σχόλια, θα κάνω απόκρυψη χρήστε οι οποίοι θα μιλήσουν. Αν τυχόν κάποιοι χρήστε μιλήσουν υποτιμητικά για την κοπέλα και επικριτικά και κατακριτικά, θα του κάνω απόκρυψη. Θα μου πω συζήτηση. Σε αυτό το κανάλι, που είναι κανάλι ψυχοεκπαίδευση, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιε συμπεριφορέ που γίνονται από ανθρώπου στην ενήλικη του ζωή, έχουν βαθιά τι ρίζε του στην παιδική του ηλικία, σε παιδικά τραύματα και σε τραύματα στην πρώτη νεότητα. Εσύ νομίζω ότι έχει δεχθεί έντονο τραύμα από την υποταγή σου στου γονεί σου να χωρίσει με τον σύντροφό σου, τον πρώτο. Άλλοι τα τραύματα για τα οποία δεν έχει αθεράπευτα τραύματα που δεν έχει γίνει ψυχοθεραπεία και κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο και νομίζουμε πως είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εντάξει και κάνουμε acting out, κάνουμε εκδραμάτιση, βγάζουμε προς τα έξω όλο αυτό τον πόνο που έχουμε μέσα μας και καταλήγουμε να χάνουμε και το δικαιό μας. Είμαι πεπισμένη ότι αν κάνεις ψυχοθεραπεία και βρεις τον εαυτό σου, μπορείς κάλλιστα να είσαι σε μια σχέση υγιή, αφοσιωμένη. Και το γεγονό ότι μπαίνει στη διαδικασία να κάνει σχέση χωρί να είσαι ερωτευμένη, και αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν έχει καλή επαφή με τα συναισθήματα σου. Ότι είσαι μουδιασμένη συναισθηματικά. Ότι αποφεύγει τον πόνο που κουβαλά μέσα σου. Πήγαινε, κορί μου, σε ένα ψυχολόγο, σε παρακαλώ. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να διατρέψει τον πόνο που έχει μέσα σου. Στην αγάπη μου και μένα και του καναλιού. Καλό βράδυ.